Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Εξακολουθούν να πέφτουν τα κρούσματα τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφέρεια των Σερών. Μιλώντας στο Επιλογές, ο νομίατρος δήλωσε πως υπάρχει πτωτική τάση περίπου στο 10% από την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Αλλά και στο νοσοκομείο Σερών η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Εξακολουθούν να πέφτουν τα κρούσματα τόσο πανελλαδικά όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, εφόσον τα κρούσματα αυτή την εβδομάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών ανέρχονται στα 742 από 860 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και πανελλαδικά από 40.000 που ήταν πριν ανέρχονται αυτή την εβδομάδα στις 33.000 κρούσματα. Μιλώντας στην Κάμερα του Επιλογές, ο νομίατρος Σερών, κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης, δήλωσε πως υπάρχει πτωτική τάση γύρω στα 10% από την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Δεν θα εξαντληθούν τα κρούσματα συνέχεια, αλλά θα πέσουν πολύ χαμηλότερα, ειδικά τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Αυτό θα κριθεί από το πώς θα κινηθούν τα κρούσματα από την παιδική ηλικία μετά το άνοιγμα των σχολείων. Νοέμβριο ή Δεκέμβριο ίσως υπάρξει κάποια έξαρση. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέξουν ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν και το επικυρωμένο εμβόλιο. Αυτή τη βδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών είχαμε 742 περίπου κρούσματα όλη την εβδομάδα. Να πω εδώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γύρω στα 860, άρα είμαστε γύρω στα 120 κρούσματα κάτω αυτή τη βδομάδα, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, γύρω στο 10% θα έλεγα. Η πιο προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεγαλύτερη πτώση, αλλά και αυτή η εβδομάδα είναι ικανοποιητική. Υπάρχει πτωτική τάση και πανελλαδικά, να πω, υπήρχε πτωτική τάση. Πανελλαδικά είχαμε 33.000 περίπου κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γύρω στις 40.000. Άρα δείχνει έτσι ότι εξακολουθούν να πέφτουν τα κρούσματα τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Πτωτική τάση είχαμε και στους σκληρούς δείκτες, θα έλεγα, πανελλαδικά, τόσο στους θανάτους, όσο στην νοσηλεία στη ΜΕΘ, όσο και στις εισαγωγές έχει μεγάλη πτώση. Άρα φαίνεται και σε κάθε εβδομάδα φαίνεται ότι βαίνουμε ικανοποιητικά με πτωτική τάση των κρουσμάτων του COVID, τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κρούσματα θα εξαλειφθούν, θα υπάρχουν κρούσματα εννοείται, αλλά δείχνει ότι και τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, τουλάχιστον για κάνα μήνα, θα έχουμε πτωτική τάση και νομίζω θα πέσουμε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Άρα τα πράγματα προς το παρόν είναι ικανοποιητικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν η κατάσταση τώρα που άνοιξαν για τα σχολεία, να δούμε εκεί λίγο πώς θα κινηθούν τα κρούσματα στις παιδικές ηλικίες. Θεωρώ ότι ξέρετε ότι τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι εμβολιασμένα, αλλά τουλάχιστον τα μικρά παιδιά, αλλά εκεί δείχνει ότι το τελευταίο διάστημα έχει νοσήσει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των παιδιών. Άρα αυτό θα δούμε αν υπάρξει έτσι καλή ανοσία των παιδιών. Αν υπάρξει ανοσία μέσα στη φυσική νόση, δεν θα έχουμε πολλά κρούσματα. Θα φανεί τους επόμενους 1-2 μήνες πώς θα κινηθούν τα πράγματα και πόσα κρούσματα θα μας δώσουν. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος, νομίζω ότι τα πράγματα θα κινηθούν έτσι πτωτικά αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχουμε μια έξαρση, υπολογίζω, γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο εκεί των κρούσματων, αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των κρούσματων. Γενικώς πλέον μπήκαμε σε μια άλλη φάση συμβίωσης με τον COVID, του πληθυσμού. Θα νοσούμε πιο ήπια και νομίζω έτσι θα κινούν τα πράγματα. Αυτό που θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί που νοσούν βαριά, αυτοί που είναι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι δηλαδή και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, αυτοί κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο βαριά και να έχουμε έτσι θανάτους ή βαριές νοσηλίες. Άρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτοί. Θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα οι ηλικίες αυτές και οι γύρω τους και οι ίδιοι να τηρούν τα μέτρα και θα πρέπει να κινηθούν να εμβολιαστούν. Μια που αυτές τις μέρες έχει κυκλοφορήσει και το εμβόλιο έτσι το τροποποιημένο με τις μεταλλάξεις, έχει ήδη μπει και έχει κυκλοφορήσει. Οπότε θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού αυτοί που δεν έκανε τέταρτη δόση να εμβολιαστούν και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με τις πρώτες τρεις δόσεις να κινηθούν να εμβολιαστούν τις επόμενες δόσεις. Τουλάχιστον αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να εμβολιαστεί, αλλά τουλάχιστον ευπαθείς ομάδες, γιατί φαίνεται ότι αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο αυτό το διάστημα. Από τη μεριά του και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κ. Δημήτρης Μπαλακτής, δήλωσε πως η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών είναι απόλυτα ελεγχόμενη, χωρίς θανάτους, διασωληνώσεις, με λίγες νοσηλίες, γύρω στα 10 άτομα, ήπιας νόσησης. Όσον αφορά το επικαιρωμένο εμβόλιο, τόνισε πως είναι καλό να το κάνουν όσοι είναι άνω των 60 ετών στο Κέντρο Υγείας Σερών, όπου γίνονται εμβολιασμοί. Ελεγχόμενη κατάσταση εδώ και πολύ καιρό. Τον τελευταίο καιρό νοσηλεύαμε γύρω στα 10 άτομα, είναι απολύτως ελεγχόμενη κατάσταση. Θάνατους δεν έχουμε, διασωληνώσεις δεν έχουμε, η καινούργια μετάλλαξη όμικρον προκαλεί ήπια νόσηση. Με τους εμβολιασμούς, εξηγήσε τον νέο. Ναι, άρχισε το επικαιροποιημένο εμβόλιο, έχουν δοθεί οδηγίες.
πάνω από 60 ετών με υποκείμενα προβλήματα θα πρέπει να πάνε να κάνουν την δόση αυτή με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών γίνεται αυτό το επικυρωμένο εμβόλιο? Όχι, δεν κάνουμε εμβολιασμούς εκεί. Νομίζω ότι κάνει εδώ το κέντρο υγείας και δεν ξέρω αν κάνουν τα περιφερειακά κέντρα υγείας. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια. Αν έχει όμως πέρυσι προκειμένου κόσμος, θα την κάνει? Πρέπει να ενδιαφέρεται ο κόσμος. Σήμερα συγκεκριμένα ερχόμενος εδώ στην περιφέρεια διασχίζοντας την οδό Μεραρχίας, με σημάδιζαν πάρα πολλοί άνθρωποι και με ρωτούσαν γι' αυτό. Σημαίνει ότι είναι ευαισθητοποιημένος, υπάρχει να πούμε ενδιαφέρον και πιστεύω ότι πολλά άτομα θα κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιεί ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας ο πρώην Υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η Αφροδίτη Σπυρίδων είναι εκεί, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα ακούσουμε συνέχεια και ένα αποσπάσμα από τον κύριο Τσακαλώτο. Αφροδίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η ανοιχτή κέντρωση ομιλίας εδώ στην πλατεία του Προνήρου με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Την αποκτήρια κέντρωση τη διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Σερών. Ο κόσμος μπορούμε να σας πούμε ότι είναι αρκετός. Έχει ήδη ξεκινήσει την ομιλία του ο πρώην Υπουργός. Σας αφήνουμε να τον ακούσετε. Για να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε αυτή την ώρα λέει ο κύριος Τσακαλώτος εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Με δουλειές που δίνει με κατευθείαν αναθέσεις. Με ένα επιτελικό κράτος που δίνει λεφτά σε εταιρείες δημοσιοποιήσεων και τους δίνει και άλλες δουλειές και βέβαια ανταποκρίνονται σε αυτό τη χάρη με να την υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Έχει ρεκόρ απευθείας ανάθεσης αυτή η κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που δεν ακούει την κοινωνία. Είναι μια κυβέρνηση που ακόμα και στους περιβαλλοντολογικούς νόμους βγάζει την περιφέρεια από τη συζήτηση. Είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει ότι η σοφή διαχείριση της νόσης δεν εντοπίζεται σε κάποιο κέντρο, σε κάποιο επιτελικό κράτος. Εντοπίζεται στην κοινωνία, στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς, στα συνδικάτα, στην κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί απλώς να πείσει την αγορά να αποφασίσει ποιος επενδύει, πού επενδύει και για ποιο λόγο επενδύει. Άρα η μεγάλη διαχωριστική γραμμή είναι εκεί. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος όταν το αφήσουμε στον ιδιωτικό τομέα αυτές τις αποφάσεις να έχουμε ούτε την ποσότητα των επενδύσεων που θέλουμε, ούτε την ποιότητα των επενδύσεων. Και όταν λέω την ποιότητα των επενδύσεων, λέω επενδύσεις που έρχονται με σοβαρές δουλειές, με μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξη για τα νέα τα παιδιά. Όταν λέω ποιοτική ανάπτυξη, λέω να μπορέσει αυτή η ανάπτυξη γίνει για όλους. Ήδη είχα συνέντευξη τύπου και μου βάλανε τη βασική ερώτηση για τις ΣΕΡΕΣ. Ότι οι ΣΕΡΕΣ χάνει συνεχώς πληθυσμό. Ότι οι ΣΕΡΕΣ, όπως και η Ήπειρος από που έρχομαι εγώ, συνεχώς χάνει και πληθυσμό και το πιο δυναμικό κομμάτι αυτού του πληθυσμού. Αυτό δεν λύνεται λέγοντας ότι θα δώσουμε φορά απαλλαγές και θα αφήσουμε στους επενδυτές να επενδύσουν όπου θέλουν. Η δεύτερη διαχωριστική γραμμή. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω τι εννοώ του δημοσίου συμφέροντος. Δεν εννοώ το κράτος. Το δημόσιο συμφέροντος. Αυτά που τα ζούμε, το περιβάλλον μας, όλα αυτά είναι κάτι που τα έχουμε μαζί, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να τα αναπτύξουμε. Γιατί αν έχεις την αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος και έχεις μια πανδημία, επενδύεις και λίγο στο εθνικό σύστημα υγείας. Σου λένε όλοι οι γιατροί, όλοι οι επιδημολόγοι, θα ξαναρθεί πανδημία. Βοήθησε, βοηθήστε να φταστεί ένα νοσοκομείο που θα είμαστε περήφανοι. Και πρέπει να σας πω ότι έδωσε μια πολύ μικρή αύξηση προχθές ο κύριος Μητσοτάκης.
άντρες ζουν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και είναι σαν να μην τους ακούει κανέναν. Δεν είναι μέρος του δημόσιου συμφέροντος αυτές οι νοσηλεύτριες να έχουν μια αξιοπρέπεια στη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει να έχεις την αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος. Να καταλάβεις ότι εκτός από το καινούριο iPad και το καινούριο iPhone, σημασία στις ζωές των ανθρώπων είναι η υγεία και πρέπει να επενδύσεις σε αυτή την υγεία. Αν είχες την αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος, θα έκανες κάτι τελείως διαφορετικά για την ενέργεια. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι δεν κάνει μάλλον η κυβέρνηση, δεν επενδύνει στις αγορές. Παρόλο που το έκανε η Γαλλία, παρόλο που το κάνει η Πορτογαλία και η Ισπανία, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν έχει βγάλει οδηγίες, έχει βγάλει εργαλειοθήκη που λέει να κάνετε παρεμβάσεις, δεν δουλεύει η αγορά ενέργειας, αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να το επηρεάσει. Τι κάνει, αφήνει τις τιμές να αυξηθούν, ο κόσμος πληρώνει περισσότερο για το ρεύμα, αυξάνονται αυτά τα έσοδα και αυτά τα έσοδα πηγαίνουν για να υποστηρίξουν τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον? Είναι αυτό που θα θέλαμε, μια ενεργειακή πολιτική που αντιμετωπίζει την ενεργειακή φτώχεια? Όπου πάω, δεν γύρισα ακόμα στις Σέρες, ακούω ένα πράγμα. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα? Και μπροστά σε αυτό, που είναι ένα πράγμα που το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, η κυβέρνηση λέει ναι, αλλά αφήστε έξω τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις που παράγουν την ενέργεια. Και για την οικονομική κρίση. Αν είχε την αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος αυτή η κυβέρνηση, θα καταλάβανε ότι η οικονομική κρίση του 2009 δημιουργήθηκε για κάποιους λόγους. Δημιουργήθηκε εν μέρη για το πελετειακό κράτος που ο κύριος Μητσοτάκης, η οικογένειά του θέλει να το αναστήσει. Φαντάζομαι ότι έχουν κάνει περισσότερες κουμπαριές και περισσότερες αναθέσεις και περισσότερες δουλειές έχουν δώσει από ό,τι έχω φάει εγώ πατάτες τηγανητές. Και πιστέψτε μου, έχω φάει αρκετές πατάτες τηγανητές. Και είχε μια ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι απ' έξω ήρθε η πανδημία, απ' έξω ήρθε η ενέργεια, η ενεργειακή κρίση, απ' έξω ήρθε ο πόλεμος και τι να κάνω εγώ. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί μέσα σε αυτά τα πράγματα που όντως είναι κρίσεις και εν μέρει έχουν έρθει απ' έξω, δεν το αμφισβητώ. Μέσα σε αυτό είχε και πολλές δυνατότητες. Είχε πρώτον το μαξιλάρι και το ρυθμισμένο χρέος που ήδη έχω μιλήσει. Είχε ένα σύμφωνο σταθερότητας σε αναστολή. Είχε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αγόραζε τα ομόλογά μας, που δεν γινόταν προηγούμενα. Και είχε και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και αντί να πάρει αυτή την ευκαιρία και να πει ότι η οικονομία για κάποιο λόγο χρεοκόπησε το 2009, μήπως δεν μπορούμε να βασιστούμε πια μόνο στην οικοδομή και στο τουρισμό? Μήπως πρέπει να δούμε πώς στηρίζουμε άλλους τομείς της οικονομίας μας? Μήπως τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν? Όχι. Ούτε στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήγανε για να αναβαθμιστούν, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχουμε τώρα, που έχουμε μεν ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως πάμε στο παλιό μοντέλο και αυξάνονται οι εισαγωγές και αυξάνεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Αν είχαμε μια κυβέρνηση, δεν θα το έδινε το μεγάλο κομμάτι, μεγάλη φέτα σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Θα είχε ένα σχέδιο για πώς μπορεί σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια η ελληνική οικονομία να μην βασίζεται μόνο στον αγροτικό, στο τουρισμό και στην οικοδομή. Και θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο για το κομμάτι της ανθεκτικότητας. Επενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο Ταμείο Ανάπτυξης, είναι Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Γιατί ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει μια φυσική ροπή στον αριστερισμό και σε ακραία πράγματα, πιστέψτε μου, τους έχω ζήσει, ακόμα και αυτοί βάλανε ένα κομμάτι για την ανθεκτικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταλάβανε ότι αν δεν στηρίξεις την κοινωνία,
Αν δεν στηρίξει την κοινωνία να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια, ούτε τα παιδιά μας θα βρουν δουλειά που να έχει κάποια προοπτική. Γιατί δεν είναι ωραία να δουλεύουν για 500 και 600, 700 ευρώ το μήνα. Αλλά είναι ακόμα χειρότερα όταν ξέρουν ότι και 30 και 40 και 50 και 60 χρόνων να γίνουν. Παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Ευκλήδη Τσακαλώτου αυτή την ώρα στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Κρονίου, συγγνώμη. Και θα συνεχίσουμε το δελτίο μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχετε στα αυριανά δελτία ειδήσεων. Πάμε στο επόμενο θέμα του δελτίου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό με τα νέα επικυρωποιημένα εμβόλια. Ο βασικός εμβολιασμός και οι αναμνηστικές δόσεις προστατεύουν από σοβαρή νόσο και θανάτους, όμως η περιορισμένη διάρκεια της ανοσίας και η εμφάνιση μεταλλάξεων υπαγόρευσαν την ανάγκη νέων εμβολίων, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια έχουν πρόσφατα εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς και χορηγούνται αποκλειστικά ως αναμνηστική δόση. Ως εκ τούτου, πριν τη χορήγηση του επικαιροποιημένου εμβολίου, απαιτείται η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Μια που αυτές τις μέρες έχει κυκλοφορήσει και το εμβόλιο, έτσι, το τροποποιημένο με τις μεταλλάξεις, έχει ήδη μπει και έχει κυκλοφορήσει. Οπότε θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού αυτοί που δεν έκανε τέταρτη δόση να εμβολιαστούν και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με τις πρώτες τρεις δόσεις να κινηθούν να εμβολιαστούν με τις επόμενες δόσεις. Τουλάχιστον αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να εμβολιαστεί, αλλά τουλάχιστον ευπαθείς ομάδες, γιατί φαίνεται ότι αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο αυτό το διάστημα. Η δόση αυτή μπορεί να γίνει σε όλα τα άτομα ηλικίες 60 και άνω, σε άτομα ηλικίες 12 έως 59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα γιατρού. Διευκρινίζεται ότι τα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με δεύτερη αναμνηστική δόση των μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Κοιτάξτε, οι ευπαθείς ομάδες δικαιούνται, έτσι. Αλλά από ό,τι ξέρω και στους ενηλικές μπορούν να το κάνουν. Θα μπορέσει να δει κάποιος μέσα να μπει στην πλατφόρμα και να δει αν γίνεται. Πάντως οι ευπαθείς ομάδες μπορούν άνετα να το κάνουν, ήδη έχει ξεκινήσει. Αν δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο, θα μπορέσω να κάνω αυτό το εμβόλιο, το... Από ό,τι είπαν και από το Υπουργείο, όχι. Θα ξεκινήσει από τα κανονικά εμβόλια πρώτα, θα γίνουν οι πρώτες δόσεις και μετά. Αυτό είναι ενισχυμένο. Αυτό είναι τροποποιημένο, πιάνει δηλαδή τις ειδικές μεταλλάξεις. Αυτό καλύπτει, γιατί δεν πιάνει όλο το φάσμα. Πιάνει τις ειδικές μεταλλάξεις. Αυτό καλύπτει κυρίως τα άτομα που έχουν κάνει τις τρεις δόσεις. Είναι καλύτερο αυτοί που έχουν κάνει τις δόσεις να κάνουν αυτή τη δόση. Αυτοί μόνο δικαιούνται, έτσι. Οι υπόλοιποι θα κινηθούν από τα κανονικά εμβόλια που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και μετά θα μπουν στα τροποποιημένα αυτά εμβόλια. Ο κ. Μπαλαξής, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι δεν γίνονται εμβολιασμοί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, αλλά στο Κέντρο Υγείας Σερών. Ναι, άρχισε το επικαιροποιημένο εμβόλιο, έχουν δοθεί οδηγίες πάνω από 60 ετών με υποκείμενα προβλήματα θα πρέπει να πάνε να κάνουν την δόση αυτή με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών γίνεται αυτό το επικυρωμένο εμβόλιο? Όχι, δεν κάνουμε εμβολιασμούς εκεί. Νομίζω ότι κάνει εδώ το Κέντρο Υγείας και δεν ξέρω αν κάνουν τα περιφερειακά κέντρα υγείας. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια. Τέλος, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο και αυτό διαπιστώθηκε και από τους ίδιους τους Σεραίους, καθώς όπως ανέφεραν, θα κάνουν την επικυρωποιημένη δόση. Πρέπει να ενδιαφέρεται ο κόσμος. Σήμερα συγκεκριμένα ερχόμενος εδώ στην περιφέρεια, διασχίζοντας την Οδό Μεραρχίας, με σημάδισαν πάρα πολλοί άνθρωποι και με ρωτούσαν γι' αυτό. Σημαίνει ότι είναι ευαισθητοποιημένος, υπάρχει να πούμε ενδιαφέρον και πιστεύω ότι πολλά άτομα θα κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Θα του πω ένα τρίτο για την τέταρτη. Αν την κάνει δεν φοβάστε. Τι φοβάστε. Θα το προτείνετε και στους φίλους σας να πείτε. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ασφάλει άσχομαι. Θα το κάνουμε. Κάνετε. Θα κάνουμε και το τέταρτο. Αυτό είναι. Ναι, θα το κάνω. Ναι, θα το κάνουμε. Δεν κάνει, δεν φοβάστε. Όχι, καθόλου. Ναι, τρία κάναμε όλα. Και βέβαια θα το κάνουμε, εννοείται θα το κάνουμε. Ναι. Να μην το κάνουμε. Γιατί δεν ασφαλιάσετε. Δεν... Εννοείται, βέβαια θα το κάνουμε. Όχι, δεν φοβάμαι. Όλοι θα το κάνω, βέβαια θα το κάνουμε. Το τρίτο, όλα τα κάναμε. Μόνο το τρίτο θα κάνουμε τώρα. Βεβαίως. Δεν φοβάστε. Όχι, γιατί να φοβηθώ. Βεβαίως, σε όλους. Να κάνουμε. Πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν φοβόμαστε από το εμβόλιο. Άκου. Εγώ στο λαδιού δεν βάζω τίποτα. Έχει ζυμωθεί με λαδάκι ηλιάς. Και το τρώω σαν γρακεράκι. Σαν πατατάκι. Σαν μπισκοτάκι.
σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είναι πολύ καλή επιλογή το παξιμάδι. Α, δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Personal coach υπάρχει. Life coach υπάρχει. Career coach υπάρχει. Energy coach υπάρχει. Σήμερα υπάρχει. Για πρώτη φορά, εξειδικευμένος σύμβουλος σου εξηγεί τα πάντα για την κατανάλωση και διαχείριση ενέργειας του σπιτιού σου. Θες ψηφιακά? Δεΐ My Energy Coach στο δεΐ.gr. Θες σε ένα κατάστημα ΔΕΗ? Κλείσε ραντεβού με τον εξειδικευμένο σύμβουλο. Θες μια συμβουλή? Στον κόσμο της ενέργειας που αλλάζει, θέλεις τον δικό σου ΔΕΗ My Energy Coach. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Οπα. Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει, είπε? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑ. Επιλύθηκε το θέμα των κατασκηνώσεων στη Χρυσοπηγή, όπου από τον Νοέμβριο και μετά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ξενώνες για όλες τις δράσεις του Δήμου Σερών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν πλέον άδεια λειτουργίας, ενώ έγινε συντήρηση από τις φθορές που υπήρχαν. Επιλύθηκε το θέμα των κατασκηνώσεων της Χρυσοπηγής, όπου από τον Νοέμβριο και μετά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ξενώνες για όλες τις δράσεις του Δήμου Σερών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Σερών, κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, ένα χρόνιο πρόβλημα βαίνει προς επίλυση. Πλέον ο χώρος διαθέτει άδεια λειτουργίας, έγινε συντήρηση των εγκαταστάσεων, τις φθορές που υπήρχαν λόγω χρόνιας εγκατάλειψης του χώρου και οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους μας, τόνισε. Μίλησε για το θέμα των κατασκηνώσεων των ξενώνων της Χρυσοπηγής, που επιτέλους μετά από πολλά χρόνια νομιμοποιούνται. Άρα μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες. Οπότε από το Νοέμβριο και μετά οι εγκαταστάσεις εκείνες πλέον θα χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα για όλες αυτές τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν σύλλογοι, οργανώσεις, οτιδήποτε θα κάνει και ο Δήμος. Είναι μια ευχάριστη, δεν προλάβαμε τη χορευτική αυτή συνάντηση, αλλά το ευχάριστο είναι ότι ένα χρόνιο πρόβλημα βαίνει προς επίλυση. Υπήρξε μια διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και οι εγκαταστάσεις εκεί πιστοποιούνται ως κατασκηνώσεις. Γίνεται κατασκήνωση η οποία όμως μας επιτρέπει στο πλαίσιο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και ως ξενώνα. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων υφίστατο, δηλαδή υπήρχε, δεν είχαμε φθορές οι οποίες είχαν να κάνουν με την εγκατάλειψη του χώρου, δεν χρησιμοποιείται ο χώρος, η συντήρηση όμως υπήρχε και ό,τι επιπλέον θα χρειαστεί μέχρι να γίνει πλήρως λειτουργικός, γιατί θα μπει κόσμος μετά από 3 χρόνια. Κοντά 3 χρόνια, πάνω από 3 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι βελτίωση πρέπει να γίνει εκεί, ό,τι συντήρηση επιπλέον πρέπει να γίνει, θα γίνει. Θα το συζητάμε. Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους κερδίζουμε και εγκαταστάσεις νομίμως πλέον, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από όλους μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε και τις εγκαταστάσεις απόλυτα λειτουργικές, αλλά φυσικά και να υπάρχει και μια αισθητική. Αυτά όλα θα τα εξετάσουμε. Νομίζω τώρα, μετά από τον Νοέμβριο, το δύσκολο κομμάτι το περάσαμε. Τώρα έχουμε τα εύκολα. Αυτός είναι ένας από τους στόχους που θα έχουμε μεικτή χρήση, άρα θα έχουμε και ως κατασκηνώσεις για να υλοποιήσουμε και το κομμάτι του προγραμμάτος μας που είχαμε, του προεκλογικού προγράμματος μας όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων, αλλά και ως χώρο για να φιλοξενούνται σύλλογοι, οργανώσεις και οτιδήποτε. Στη διαδικασία αποκατάστασης βρίσκεται το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου των Σερών από συνεργείο που έφτασε από την Αθήνα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως και η επικοινωνία γίνεται είτε με τα κινητά, ενώ για το κοινό δόθηκε στη δημοσιότητα ένα προσωρινό τηλέφωνο.
Στη διαδικασία αποκατάστασης βρίσκεται το τηλεφωνικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Συνεργείο από Αθήνα εκλήθη να διορθώσει μια σημαντική βλάβη που παρουσιάστηκε στον πίνακα του κέντρου και έτσι πλέον η επικοινωνία γίνεται με τα κινητά προσωρινά, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Δημήτρη Μπαλακτσή. Όντως υπάρχει μια μεγάλη τεχνική βλάβη, αλλά είναι στη διαδικασία αποκατάστασης. Έτσι, ήδη. Δεν ξέρω αν ήρθε το συνεργείο από Αθήνα να αποκαταστήσει τη βλάβη. Όντως έχουμε δυσκολίες επικοινωνίας. Ευτυχώς είναι τα κινητά βέβαια που επικοινωνούμε μόνο με αυτά. Ζωή, γιατί έπρεπε να έρθει από την Αθήνα? Γιατί δεν μπορεί. Η βλάβη ήταν στον πίνακα μέσα. Δεν είναι βλάβη ΟΤΕ. Είναι βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο το ειδικό συνεργείο είναι μόνο εκεί. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών ενημερώνει ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 αλλάζει το τηλεφωνικό νούμερο για το κλείσιμο του ραντεβού στα τακτικά, εξωτερικά και απογευματικά ιατρία του νοσοκομείου. Οι πολίτες χρήστες υγείας μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στο νέο τηλεφωνικό νούμερο 850 500 0858 από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός εορτών και αργιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τη διοίκηση, παρακαλούνται οι ασθενείς να προσέρχονται στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων αυστηρά την καθορισμένη ώρα του ραντεβού τους, τηρώντας πάντα τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκα για αποφυγή συνωστισμού. Δυσκολεύεται ο κόσμος να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο για να πληροφορηθεί για τους ασθενείς, που η πληροφόρηση κακά τα ψέματα θα πρέπει να γίνεται με την παρουσία τους. Τηλεφωνικά δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι από εβδομάδα θα λειτουργεί. Έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Συνδικής στο κομμάτι Καστανούστας Πετριτσίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών μάλιστα κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να πάνε στο σημείο και να πάρουν τα ξύλα τα οποία έφυγαν από τα ερίσματα του δρόμου. Μετά από πολύ καιρό, που αναμένουν οι κάτοικοι του Δήμου Συνδικής της περιοχής των Μποροϊών να ασφαλτοστρώσουν, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Συνδικής στο κομμάτι της Καστανούσας Πετρίτσι. Δηλαδή, ο καθαρισμός των δρόμων προκειμένου να ξεκινήσουν οι ανάλογες ασφαλτοστρώσεις σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Σας έχω πει και προηγούμενα, και επειδή γνωρίζω το προσωπικό σας και το δικό σας ενδιαφέρον, και όχι μόνο, είχαμε πει ότι σε όλα υπάρχει μια σειρά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Συνδική. Ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες οι πρόδρομες εργασίες, δηλαδή τι γίνεται, ο καθαρισμός του δρόμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις εργασίες προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ασφαλτοστρώσεις. Έχει γίνει βελτίωση του δικού δικτύου, καθώς δεν είχαν καθαριστεί ποτέ? Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι έχουν γίνει βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου. Έχουν όλα τα τεχνικά καθαριστεί, δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Τα νερά που είναι από τη μια πλευρά να περάσουν στην άλλη, όλα αυτά τα τεχνικά από το Πετρίτσι μέχρι και τα όρια Κιλκής ήδη έχουν καθαρίσει. Αυτή τη στιγμή, γιατί πήγα και εγώ εχθές να δω πού έχουμε φτάσει, είμαστε στο ύψος των Μποροϊών, από τη δεξιά πλευρά ήδη έχει καθαριστεί ο δρόμος. Πέρασε πρώτα, κάναν πρόδρομες εργασίες με τον Γκρέλερ, αυτή τη στιγμή είναι η Τσάπα. Ο Αντιπεριφερειάρχης κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να προβούν στο σημείο και να πάρουν τα ξύλα τα οποία έφυγαν από τα ερίσματα του δρόμου. Και μάλιστα δημιουργεί και καλό τους κατοίκους, όποιος θέλει, υπάρχουν ξύλα σε αυτή την εποχή, όποιος θέλει από αυτά που έχουν φύγει από το έρισμα του δρόμου να μπορούσαν να τα μαζέψουν, είναι νομίζω χρήσιμα. Θα φτάσει στα όρια Κιλκής και θα επιστρέψει. Οπότε στις επόμενες ημέρες θα έχουμε τις ασφαλτοστρώσεις και τις ανάλογες διαγραμμίσεις. Αυτά τα ξύλα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιον? Όχι, όχι, όχι. Είναι στην άκρη του δρόμου, όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Και είναι μάλιστα, όπως μου δήλωσαν οι δικοί μου, η τεχνική είναι κατάλληλα για καύση και έτσι κι αλλιώς σε εμάς δεν χρησιμεύουν τίποτα. Μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Όλες οι εργασίες είναι το επόμενο 15ήμερο. Θα έχουν συνέχεια. Δηλαδή, όπως σας είπα, πήγε το Greater, είναι η Τσάπα και αρχίζουν οι πρόδρομες εργασίες για τις ασφαλτοστρώσεις. Όλα είναι στη συνέχεια. Εξαιρετικές εντυπώσεις αφήνει με την παρουσία του το σπήλαιο της Αλληστράτης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε και το ρομπότ Περσεφόνη που υποδέχεται καθημερινά τους επισκέπτες, κλέβοντας κυριολεκτικά τις εντυπώσεις. Πλήθος επισκεπτών και εξαιρετικές εντυπώσεις αφήνει με την παρουσία του το σπήλαιο της Αλληστράτης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενείται στο περίπτερο του νομού Σερών κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσει έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Το σπήλαιο Αλληστράτης είναι πραγματικά ένα μεγάλο θαύμα της φύσης, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι που το έχουμε στον τόπο μας. Σκέφτηκα και άλλη μια φορά
αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον περίπτερο, θα ήθελα να συγχαρώ το Δήμο Νέας Ζύχνης στην επιχείρηση για το σπήλαιο, αλλά και όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Νίκο τον Καρτάλη, που διατηρούν το σπήλαιο αυτό πραγματικά ένα ζωντανό οργανισμό. Χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο και είμαστε περήφανοι για δύο επιπλέον καινοτομίες. Πρώτα απ' όλα, στο σπήλαιο έχουμε τη γνωστή Περσεφόνη, το ρομπότ αυτό το οποίο ξεναγεί σε 33 γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα αρχαία ελληνικά. Και είναι, ξέρετε, μια πολύ ενδιαφέρουσα ατραξιόν για μικρούς και μεγάλους που κάνει το σπήλαιο αυτό ξεχωριστό. Και βεβαίως, επειδή το σπήλαιο Αλιστράτης τρέχει πολύ γρήγορα, προσφέρει και την εμπειρία του virtual reality, της κοινωνικής πραγματικότητας, που μπορεί κάποιος με την ειδική μάσκα, τα ειδικά γυαλιά, να ταξιδέψει πραγματικά και να δει πράγματα απίστευτα και μοναδικά. Για άλλη μια φορά λοιπόν πρέπει όλοι οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, κυρίως οι γείτονές μας, να μην χάσουν την ευκαιρία να βρεθούν στην Αλιστράτη, σε αυτό το θαύμα της φύσης για το οποίο αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί και περήφανοι. Να σας καλωσορίσω στον εκθεσιακό χώρο του σπηλαίου Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζύχνης. Να πούμε ότι το σπήλαιο Αλιστράτης βρίσκεται στα όρια του νομού Σερών και Δράμας για όσους τυχόν δεν το έχουν επισκεφτεί, αλλά ακόμη και για αυτούς που το έχουν επισκεφτεί, να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να ξανάρθουν, να θαυμάσουν φυσικά τον πλούσιο διάκοσμο που υπάρχει και να δουν από κοντά την Περσεφόνη, η οποία είναι ένα ρομπότ το οποίο ξεναγεί τον κόσμο, τους επισκέπτες, σε κάποιο μέρος της διαδρομής του σπηλαίου. Μια ξεχωριστή δραστηριότητα του σπηλαίου Αλιστράτης, μια παγκόσμια καινοτομία, είναι το μοναδικό ρομπότ το οποίο ξεναγεί μέσα σε σπήλαιο. Και να πούμε ότι εδώ και λίγο καιρό λειτουργεί και το τουριστικό τρενάκι, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και για μικρούς και για μεγάλους, το οποίο κάνει μια ξενάγηση, περιήγηση έξω από το σπήλαιο, περίπου μισή ώρα, σε μια πολύ όμορφη διαδρομή στο Φαράγγι του Αγγίτη. Αξίζει λοιπόν δηλαδή να επισκεφτείτε και την Αλιστράτη και φυσικά το σπήλαιο Αλιστράτης, στο οποίο νομίζω ότι θα περάσουν οι τηλεθεατές σας μια πολύ όμορφη μέρα και με δραστηριότητες και με καλό φαγητό και με καλό κόσμο τον οποίο θα τους υποδεχτεί και θα περάσουν πιστεύω μια πολύ όμορφη μέρα. Η Περσεφόνη σε πόσες γλώσσες ξεναγεί? Η Περσεφόνη ξεναγεί σε 33 γλώσσες. Από όλο τον κόσμο φυσικά. Μπορούν όλοι οι επισκέπτες δηλαδή να ακούσουν στη δική τους γλώσσα κάποια φυσικά λίγα πράγματα, δεν μπορούν να ακούσουν όλη την ξενάγηση. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και το ξαναλέω ότι αξίζει τον κόπο να ξαναεπισκεφτούν το σπήλαιο ακόμη και αυτοί που το έχουν επισκεφτεί. Υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα ξενάγησης για τους επισκέπτες? Για τους μικρούς επισκέπτες, νομίζω ότι οι μικροί επισκέπτες μόνο και μόνο ότι ακούν ότι υπάρχει ένα ρομπότ μέσα, είναι η ατραξιόν τέλος πάντων αυτή τη στιγμή του σπηλαίου. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ακόμη και για μικρούς, πολύ περισσότερο για μικρούς, αλλά ακόμη και για μεγάλους. Εγώ καλώ όλους να το επισκεφτούν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Ερχόμαστε με μια μικρή διακοπή για τον COVID, έτσι πάντα πρέπει να είναι εδώ, γιατί εκτός από δημοτική επιχείρηση είναι τουριστική επιχείρηση. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, τους Έλληνες και τους ξένους, να μας επισκεφθούν, γιατί είναι πραγματικά ένα θαύμα της φύσης. Το σπήλαιο της Αλιστράτης θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας, πιθανόν και της Ευρώπης. Στην είσοδο του σπηλαίου συναντά το προθάλαμός του, μια πολύ ωραία αίθουσα ύψους 8 μέτρων. Από εκεί ξεκινούν διάφορες στοές με μεγάλο ύψος και πλουσιότατο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Υπάρχουν και όροφοι στο σπήλαιο που είναι αμέτρητοι και δεν είναι ακόμη γνωστοί. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στο φαράγγι του ποταμού Αγγίτη που διασχίζει την περιοχή Αλιστράτη στη θέση Πετρωτό, εμφανιζόταν η Σφίγγα. Ακόμη αναφέρεται ότι ο Πλούτονας, ο θεός του Άδη, όταν έκρυψε την Περσεφόνη, θυγατέρα της θεάς Δήμητρας, την οδήγησε στο φαράγγι όπου βρίσκεται η πύλη του Άδη. Η περιοχή που αναφέρει η μυθολογία είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στο τουριστικό σπήλαιο της Αλιστράτης. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε και το ρομπότ Περσεφόνη που υποδέχεται καθημερινά τους επισκέπτες, κλέβοντας κυριολεκτικά με το καλημέρα τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές τους. Η Περσεφόνη μιλάει 40 γλώσσες, ακόμη και αρχαία ελληνικά, ενώ μπορεί να ξεναγεί ταυτόχρονα σε τρεις, συνοδεύοντας τους επισκέπτες στα πρώτα 100 μέτρα της τουριστικής διαδρομής. Το ρομπότ δεν ενημερώνει μόνο και δίνει πληροφορίες για το εξαιρετική ομορφιά σπήλαιο, αλλά απαντάει και σε ερωτήσεις των επισκεπτών που συνοδεύει, εκπλήσοντάς τους ευχάριστα. Στο τέλος, μάλιστα, πολλοί τη ζητούν μια αναμνηστική selfie, που βέβαια δεν αρνείται.
Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Ευθυμιάδη, τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά, καθώς έχουμε κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Καλησπέρα, κύριε Ευθυμιάδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, άρχισε κάτι να κινείται στο Λαϊλιά. Θεωρώ επιτέλους έχουμε απτά αποτελέσματα στις προσπάθειες πολλών ετών και πολλών διοικήσεων. Τα οποία μιλούμε τώρα για τον εξυγχρονισμό ουσιαστικά, έτσι, του χιονοδρομικού κέντρου. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του χιονοδρομικού κέντρου η αντικατάσταση του αναβατήρα. Είναι γερασμένο, είναι πολύ γερασμένο αυτό που έχουμε τώρα. Ναι. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβή η αντικατάστασή του και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο. Επιπλέον αυτού, η αντικατάστασή του δεν ήταν εύκολη, γιατί πλέον ήταν υποχρεωμένο το χιονοδρομικό, όπως και όλα τα χιονοδρομικά στην Ελλάδα, και εδώ οφείλω να σημειώσω ότι έχουμε μια έτσι σχετική πρωτιά. Είμαστε από τα πρώτα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα που έχουμε πλέον ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Γιατί εδώ υπήρχε και ένα θέμα, έτσι, με την μελέτη. Ναι, υπήρχε ένα θέμα, ξεπεράστηκαν όλα τα θέματα, πλέον τα πάντα επάνω είναι νομιμοποιημένα, ναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Το lift μας πλέον μπορεί να αντικατασταθεί και γι' αυτό το λόγο και ξεκίνησε η διαδικασία και είναι πλέον στον αέρα η διαδικασία του μειοθετικού διαγωνισμού και περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών να μάθουμε και εμείς ποιος επιτέλους θα είναι ο ανάδοχος για την αντικατάστασή του. Άρα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είμαστε στο στάδιο του διαγωνισμού, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, ακριβώς. Και μένει να δούμε ποια εταιρεία θα το πάρει για να το κατασκευάσει. Ναι, ναι. Μιλούμε για το lift μόνο ή και άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν? Ναι, να σας απαντήσω. Η μελέτη των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που πήραμε τέλος Ιουλίου δεν προέβλεπε μόνο την αντικατάσταση και τον εξυγχρονισμό του υπάρχοντος αναβατήρα. Προέβλεπε και άλλες δραστηριότητες, για τις οποίες αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο που έχουμε ολοκληρώσει και αυτές τις μελέτες και πλέον αναμένουμε χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση. Έτσι θα μιλάμε για ένα χιονοδρομικό κέντρο 12 μήνες. Θα πάψει πλέον να υπάρχει αυτό της σεζόν. Όταν λέτε 12 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι για παράδειγμα, που δεν θα έχει χιόνια, τι θα μπορεί να κάνει κάποιος εκεί? Θα μπορεί πάλι να κάνει σκι σε έναν ειδικό τάπητα, ο οποίος θα στρωθεί. Θα μπορούμε να έχουμε νύχτα μέρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε νυχτερινή δραστηριότητα. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε έναν αγώνα νυχτερινό ορεινό τρέξιμο. Ναι, ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έτσι διευκολύνουμε την όλη δραστηριότητα του ορεινού όγκου. Το θέμα βεβαίως είναι και χρονικά πότε θα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, μεν ξεκίνησε η διαδικασία, αλλά αν γνωρίζετε πόσο περίπου χρονικά θα πάρει όλη αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο μειοθετικός διαγωνισμός είναι με ένα αρκετά μεγάλο ποσό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαιτούνται και άλλες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του μειοθετικού διαγωνισμού, οπότε είναι αυτονόητο ότι σίγουρα δεν προλαβαίνει η τοποθέτησή του να γίνει εντός του 22, όμως αν δεν υπάρξει κάτι συνταραξικά αρνητικό, σε οποιαδήποτε περίπτωση τα Χριστούγεννα του 23 οι Σεραίοι πλέον θα έχουν ένα καινούριο ασφαλή 3 φορές πιο γρήγορο αναβατήρα από αυτό που έχουμε τώρα. Άρα του χρόνου το χειμώνα, ας πούμε, θα απολαύσουμε τις καινούργιες εγκαταστάσεις. Τώρα, χρήματα υπάρχουν, κύριε Ευθυμιάδη? Για αυτήν την αντικατάσταση... Είναι εξασφαλισμένα τα κονδύλια δηλαδή? Ναι, για αυτήν την αντικατάσταση του αναβατήρα υπάρχει. Το κονδύλι είναι εξασφαλισμένο και προχωράμε κανονικά. Για τα άλλα, σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε τις μελέτες, χρειαζόμαστε όμως τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη να μπορέσουμε να κάνουμε μία διάνοιξη καινούργιας πίστας. Αυτό θα συνεπάγεται ότι ανοίγοντας μία πίστα δημιουργείται και μία δεύτερη περιφερειακή, άρα εκ των πραγμάτων φανταστείτε ότι το χιονοδρομικό κέντρο θα αποκτήσει άλλες 2 πίστες.
θα μπορεί να υποδέχεται τον πενταπλάσιο τουλάχιστον κόσμο, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι έχει κόσμο το χιονοδρομικό. Και θα έπρεπε προφανώς να γίνει κάτι, διότι ήταν παραμελημένο το χιονοδρομικό. Είναι γεγονός και το γνωρίζετε καλύτερα εσείς αυτό, κύριε Φθημιάδη, τα τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας να έχουν πάρει, ας το πω έτσι, τα πάνω τους και να έχουμε μείνει εμείς πίσω. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, 100%. Το πρόβλημα προέκυψε σε εμάς το ότι κάποια στιγμή όλες. Το κράτος μας, η χώρα μας, σταμάτησε να χρηματοδοτεί τα χιονοδρομικά. Και ο λόγος ήταν γιατί έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της περιβαλλοντολογικής μελέτης. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι είμαστε από τα λίγα πλέον χιονοδρομικά. Φέτος κάποια χιονοδρομικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποια χιονοδρομικά, αν δεν γίνει κάποια ρύθμιση, δηλαδή αν δεν δοθεί γνωστή παράταση στην Ελλάδα, δεν θα ανοίξουν κάποια χιονοδρομικά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η δικιά μας η μελέτη προβλέπει, άρχισε σαφώς και ναι, όμως προβλέπει πράγματα τα οποία δίνει δηλαδή τις δυνατότητες στο χιονοδρομικό να μπορεί να εξελιχθεί για τα επόμενα έτη. Έτσι πλέον δεν θα καθυστερήσουμε για κάτι καινούριο, για κάτι νέο. Θα είμαστε έτοιμοι όπως λέτε. Ναι, τώρα θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το φορέα διαχείρισης του Λαϊλιά. Ο φορέας διαχείρισης Λαϊλιά είχε ένα έργο μέσω του Leader, το οποίο δημοπρατήθηκε, είναι σε δύο κομμάτια, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει εξέλιξη, έχουμε προχωρήσει στο ένα το μέρος στη δημοπράτηση, υπάρχει ανάδοχος και ευελπιστούμε την άνοιξη να μπει ο εργολάβος και την πλατεία των ξυλοκόπων να, στο μέτρο του δυνατού, να την αναβαθμίσουν. Για να μπορέσουμε να έχουμε επισκεψιμότητα. Το καλό είναι ότι το βουνό μας, το βουνό των Σεραίων δηλαδή, έχει εύκολη πρόσβαση. Γιατί να μην το κάνουμε πιο φιλικό? Αυτό είναι το ερώτημα όλων, εδώ και χρόνια. Αυτό. Και σε αυτό εργαζόμαστε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις και επιτέλους ο Λαϊλιάς να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει. Σας ευχαριστώ κύριε Φθημιάδη για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ο Σεπτέμβριος έφτασε στα σούπερ μάρκετ Kansas, γεμάτος δώρα και προσφορές για μικρούς και μεγάλους. Μέχρι την Τετάρτη. Χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο. Το πιο ελληνικό, το κιλό, μόνο 5,40. Φιλέτο στήθος από ελληνικό νοπό κοτόπουλο, το κιλό, μόνο 7,60. Προμηθευτείτε δύο συσκευασίες από τα αγαπημένα σας προϊόντα Kids Valley, Peppa Pig, Nutri Valley και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για δύο ηλεκτροκίνητα παιδικά αυτοκίνητα. Αγοράστε δύο συσκευασίες από τα αγαπημένα σας brands Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuse Tea, Monster, Amita, Tsakiris Chips και Costa Coffee και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για τρία ηλεκτρικά πατίνια. Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας την κάρτα Kansas κάθε φορά που ψωνίζετε. Μην ξεχνάτε την σούπερ κλήρωση του μήνα. Έως 500 δώρα κάθε μήνα, αλλά και ένας υπερτυχερός κερδίζει 300 ευρώ δώρο επιταγή για τα ψώνια του. Επόμενη κλήρωση 3 Οκτωβρίου. Supermarket Kansas. Όπως και αν ψωνίζετε, μόνο εδώ κερδίζετε. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5ο χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Καρτέρι θανάτου έστησαν σε έναν 52χρονο άντρα, πατέρα δύο παιδιών και τον εκτέλεσαν εμψυχρό έξω από το εργοστάσιο Μαρμάρου όπου εργαζόταν στην Καβάλα την ώρα που κατέβαινε από το αυτοκίνητό του. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία και όχι μόνο.
Καρτέρι θανάτου έστεισαν σε ένα 52χρονο άντρα, πατέρα δύο παιδιών και τον εκτέλεσαν ψυχρό έξω από το εργοστάσιο Μαρμάρου που εργαζόταν την ώρα που κατέβαινε από το όχημά του. Δέχτηκε μία σφαίρα στην καρδιά και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Σοκαρισμένη τοπική και όχι μόνο κοινωνία της Χρυσούπολης Καβάλας με τη δολοφονία του 52χρονου Δημήτρη, όπως δήλωσαν φίλοι του στο ένα τσάνελ της Καβάλας. Να το παίρνουν σε μένα να τον εκκρεμάζω όπως γουστάρω εγώ. Με τον Γιάννη δουλεύαμε γύρω στα 3 χρόνια μαζί. Το Δημήτρη και το Γιάννη, το Δερμουζάκι. Ήταν όλα από τα καλύτερα παιδιά. Υπεύθυνος, νοικοκύρης. Τώρα πώς έγινε αυτό. Η γυναίκα του έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο άνθρωπος αυτός. Αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν καθημερινά. Κάθεμα, όχι με μαροκάμα, δεν έκανε υπεύθυνος, μου λέει. Πρώτος πήγαινε στο μαγάζι, τελευταίος έφευγε. Είχε δώσει κάποια δείγματα ή κάτι άλλο. Αυτά, εντάξει. Τι πιστεύεις ότι έγινε? Εγώ αυτό που λέτε. Κάτι μπορεί να προέκυψε. Τα πράγματα έτσι πως είναι και οι καταστάσεις έτσι, δεν είναι δύσκολο πλέον να σηκώσει ενώπλο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Κυνηγητική καραμπίνα είπαν ότι ήταν, θα μπορούσε κάλλιστα να πάει το μυαλό κάπου, αλλά δεν υπήρχαν εντάσεις και κόντρες. Είχαν στημένοι, γιατί ξέραν που μπαρκάρει, ξέραν τα πάντα όλα. Δεν μπορείς τώρα να πας πρωί και να κάνεις τη δουλειά αυτή εδώ. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, τι άλλο θέλεις? Εμείς συλληπιθήκαμε πολύ, για καλό. Ένα σύζυγος ήρημος άνθρωπος. Ασχολούνται από ό,τι έμαθα με το κυνήγι, από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτα. Εδώ η γειτονιά μικρή, η Χρυσούπολη ακόμα μικρότερη. Μικρότερη, ναι. Τέτοια περιστατικά σοκάρουν. Ναι, ναι, δεν έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω τώρα τι κρύβεται από πίσω. Απλώς αυτό έμαθα, αυτό σας λέω. Είχαμε ένα φωνικό, το οποίο εντάξει τόσο δεν δικαιολογείται. Θα το πω έτσι στη λογική, με καλά φωνικό δεν δικαιολογείται, αλλά ιδιαίτερα όταν ένας άνθρωπος που ζήσει στο γενιάρχη πέφτσε νεύρα, εν πάση περιπτώσει, και χάνει τη ζωή του, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μένει, δεν αφήνει την τοπική κοινωνία εδώ, ασυγκινείται. Ναι. Αλλά από εκεί και τώρα νομίζω ότι η αστυνομία που έχει επιληθεί όλες τις διαδικασίες του θέματος έχει σύντομα απάντηση. Αυτή η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και δεν την καλά, να την κάνει πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Αυτό. Μια άγρια δολοφονία, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία, δυστυχώς. Μια δολοφονία ενάντρας, ναι. Η οποία ο άνθρωπος η δουλειά του πήγε. Η δουλειά του πήγαινε. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε, εμείς όλοι οι υπόλοιποι, τα συλληπιτήρια φυσικά στους οικείους του, στην οικογένεια που θα έχει το πρόβλημα και στα παιδιά του, στους παιδιούς του δηλαδή. Από εκεί και πέρα βέβαια, αυτό που απομένει τώρα από αυτή την πικρία είναι να γίνει γρήγορα η σύλληψη, η τέτοια ή την υπόπτια και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, φυσικά παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις τις τελευταίες. Συγκλονισμένοι και οι εργαζόμενοι και η ευενοητή επιχείρηση εκεί όπου έγινε το φωνικό, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορώ να πιστέψω. Ήταν στην πόρτα της επιχείρησης. Αυτό, της επιχείρησης. Αυτό. Από την πίσω πλευρά βέβαια και από τον κεντρικό δρόμο. Mm. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος εντελώς άδικα και έλεγα και αιτιολόγητα απόλυτα. Τώρα που και τώρα θα δούμε την εξέλιξη της ευκαιρίας. Φαντάζομαι ότι και πιστεύω ότι εδώ η ελληνική αστυνομία σύντομα θα έχει αποτελέσματα και θα δούμε ακριβώς γιατί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό το γιατί βασανίζει όλο τον κόσμο τώρα. Ναι, αυτό. Αυτό γιατί ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος από ό,τι έχουμε μάθει και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπάσει τόσο στην οικογένειά του, τα παιδάκια του κτλ. Όπως όλοι οι περισσότεροι, θα έλεγα, εδώ στην περιοχή μας, δυστυχώς αυτή η εξέλιξη σήμερα ταράζει τα νερά μιας τοπικής ήρεμης κοινωνίας γενικά. Έτσι. Που δεν έχει μάθει σε τέτοιους. Οι άντρες της Ελλάς κάνουν φίλο και φτερό το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης επιχείρησης όπου εργαζόταν το θύμα, προκειμένου να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στα ίχνη του δράστη των δραστών.
πρόστιμα και όσα προβλέπει η κυρωτική νομοθεσία είναι αναγκασμένοι να επιβάλλουν οι αρμόδιοι του Τμήματος Φοιτικής και Ζωικής Παραγωγής της ΣΕΡΕΣ σε όσους ασχολούνται με την εμπορία κρεάτων. Καταστήματα και εταιρείες εμπορίων που δεν είναι συνεπείς στον νόμο και τις υποχρεώσεις τους. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτικής και Ζωικής Παραγωγής, μιλώντας στο Επιλογές, τόνισε πως παρά τους αυξημένους ελέγχους, οι περισσότεροι συνεχίζουν να μην είναι συνεπείς. Πρόστιμα και όσα προβλέπει η κυρωτική νομοθεσία είναι αναγκασμένη να επιβάλλουν οι αρμόδιοι του Τμήματος Φοιτικής και Ζωικής Παραγωγής, ΔΑΟ Ξερών, σε όσους ασχολούνται με την εμπορία κρεάτων, κρεοπολία, καταστήματα που έχουν τμήμα κρεάτων και εταιρείες εμπορίας που δεν είναι ασυνεπείς στις κατά νόμον υποχρεώσεις τους. Μιλώντας στην Κάμερα του Επιλογές, ο προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτικής και Ζωικής Παραγωγής, ΔΑΟ Ξερών, κ. Νικόλαος Ρόιδος, δήλωσε πως πριν από 2 χρόνια έχουν διανέμει σε κάθε κρεοπολείο του νομού Ξερών μέσω της κτηνιατρικής δράσης ένα ενημερωτικό δελτίο που έγραφε ακριβώς τις υποχρεώσεις όλων όσων ασχολούνται με την εμπορία κρεάτων. Σκοπός ήταν να αποφεύγεται η ελληνοποίηση των εισαγόμενων κρεάτων, καθώς και βάσει νομοθεσίας να έχουν μια ζυγιστική μηχανή που θα αναλάβει την προέλευση του κρέατος και θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ταμιακή μηχανή. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει, από ελέγχους που έγιναν από τους ίδιους αλλά και από την ΕΛΓΟ, οι περισσότεροι δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να επιβάλλουν πρόστιμα το ελάχιστον 500 ευρώ και σε περίπτωση υποκλοπής διπλωσιασμό του προστίμου. Σκοπός είναι, όπως λέει, ο καταναλωτής να διασφαλιστεί ότι αγοράζει ελληνικό κρέας και όταν θέλει να αγοράσει εισαγόμενο για τους λόγους που θέλει να αγοράσει εισαγόμενο. Εκδώσαμε αυτές τις μέρες ένα δελτίο τύπου για να κάνουμε γνωστό σε όσους ασχολούνται με την εμπορία των κρεάτων, κρεοπολία, καταστήματα που έχουν και τμήμα κρεάτων, εταιρείες εμπορίας, τις κατά νόμον υποχρεώσεις τους. Μάλλον να υπενθυμίσουμε αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί πριν 2 χρόνια είχαμε διανύμει σε κάθε κρεοπολείο του νομού μας, μέσα από το δίκτυο της γεωπονικής μας δράσης, ένα ενημερωτικό δελτίο που λέγαμε ακριβώς τις υποχρεώσεις. Λέω εδώ ότι όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι μέσα στην επιδίωξη της πολιτείας να αποφύγει τις ελληνοποιήσεις εισαγωμένων κρεάτων. Είναι το γνωστό θέμα για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση. Έτσι λοιπόν, πριν χρόνια καθιερώθηκε τα κρεοπολία να έχουν μια ζυγιστική μηχανή που θα αναγράφει την προέλευση του κρέατος, είναι ελληνικό, είναι εισαγόμενο, τι είναι, και επειδή το σύστημα είχε κάποιες διαφυγές, νεότερη νομοθεσία λέει ότι και η ταμιακή μηχανή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με αυτή τη ζυγιστική μηχανή και να αναγράφει και αυτή την προέλευση του κρέατος. Ενώ αυτά ισχύουν, και είναι να πω εδώ θεσμοθετημένο ελεγκτικά συνεργεία που τελούμενα από υπαλλήλους δικούς μας και του ΕΛΓΟ Δήμητρα να περιφέρονται και να ελέγχουν όλα τα κρεοπολία, διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί. Και βεβαίως είμαστε αναγκασμένοι να βάζουμε αυτά που προβλέπει η κυρωτική νομοθεσία και τα πρόστιμα εδώ είναι το ελάχιστο 500 ευρώ και μάλιστα σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται τα πρόστιμα. Προχτές πάλι είχαμε μια συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής και ήμασταν στη δυσάρεστη θέση να βάλουμε κάποια πρόστιμα σε κρεοπολία και πολλές φορές αυτά είναι κρεοπολία μικρά των χωριών που κατά τεκμήριο ελληνικό κρέας πουλούν, αλλά επειδή δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις φαίνονται να μην είναι νόμιμοι και πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις. Ξανακάναμε λοιπόν μια προσπάθεια μέσα από αυτό το δελτίο τύπου, ενημερωτικό δελτίο, όλοι να μάθουν τις υποχρεώσεις τους, οι ίδιοι να μην έχουν αυτές τις κυρώσεις που είμαστε αναγκασμένοι να βάζουμε και κυρίως ο καταναλωτής να προστατευτεί. Όταν αγοράζει ελληνικό κρέας, να έχουμε διασφαλίσει ότι είναι ελληνικό κρέας και όταν θέλει για τους όποιους λόγους να αγοράσει εισαγόμενο, να είναι εισαγόμενο.
Πρόγνωση καιρού για αύριο, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου. Αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα βόρεια, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Θα σημειώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο είναι πιθανό, δεν είναι κατά τόπο ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά θρύος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα της πρωινής και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και πιθανόν στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα επιρροτικά στους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και πιο συγκεκριμένη θερμοκρασία στη Σέρσα και η Μαθία από Δωκεανέα στους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 32, στην Καβάλα από 20 έως 29, στη Δράμα από 18 έως 31, στην Ξάνθα από 19 έως 28, στην Κομωτινή από 19 έως 29, στην Αλεξανδρούπολη από 21 έως 28 και στην Ορεστιάδα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.